τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την παιδαγωγική αξία, αλλά κυρίως με τις ώρες που περνούν στο διαδίκτυο μπροστά από μια οθόνη μικρά παιδιά από 4 έως και 8 τουλάχιστον ετών, αλλά και μεγαλύτερα, έκρουσε ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και Γιατρός, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε απόψε. Καλησπέρα σας, κύριε Κορμά, και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα. Λοιπόν, ζούμε μια ζόρικη κατάσταση, ιδίως με τα παιδιά και ιδίως αυτή την περίοδο της καραντίνας, καθότι καλούνται να περνούν πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη. Βέβαια και σε ευρύτερη βάση, αν το δούμε, μεγαλώνουν κατ' ουσίαν μέσα στο διαδίκτυο. Κάτι που από μόνο του εγκυμονεί κινδύνους. Προφανώς, δυστυχώς έχουν κλείσει τα σχολεία στη χώρα μας, σε αντίθεση με τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Γερμανία, την Αγγλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που, παρότι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, τα σχολεία είναι ανοιχτά, τα δημοτικά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά καλούνται τώρα του προνήπιου και του νήπιου, αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα, να μπουν στη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, από αυτό είναι τρομερά δύσκολο, όσο αδύνατο να έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα στον πρώτο κύκλο του κορονοϊού με το lockdown υπήρχε στην Ευρώπη, αλλά στη Γαλλία είδαμε ότι ουσιαστικά οι δάσκαλοι εκπαιδεύαν τους γονείς και αυτοί με τη σειρά τους κάναν μάθημα στα παιδιά τους. Έτσι ώστε να αποφύγουν καταρχήν την οθόνη και δεύτερον να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η οποία δεν μπορεί να πει να συγκεντρωθεί σε αυτές τις ηλικίες και να έχει απόδοση. Στη ΔΕ Αγγλία ξεκινούσαν μέσω Zoom, κάνανε 20-30 λεπτά την παράδοση του μαθήματος και μετά καλούσαν τα παιδιά μετά από 2 ώρες να δουν τι έχουν κάνει. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι, συγκεκριμένοι αυτές οι χώρες που είναι πάρα πολύ ψηλά σε δείκτες ευρωζωνικότητας, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία στον πρώτο κύκλο. Εμείς εδώ τώρα καλούμαστε να καθίσουν τα παιδιά 3 ώρες μέσα στην οθόνη, μετά να κάνουν ενδεχομένως ακριβώς. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα συνδεσιμότητας, βέβαια τα παιδιά, οι μαθητές, μπαίνουν μοιραία και στο ρόλο του παθητικού δέκτη, έτσι δεν είναι? Προφανώς η οθόνη τώρα έχασε το πρόβλημα και δεν μιλάμε και για σωματικά συμπτώματα και μιλάμε και για σοβαρά θέματα. Ας φανταστούμε λίγο και τα παιδάκια με διάσπαση προσοχής, με ΔΕΠΗ, που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ είναι όλα τα προβλήματα τεχνικά που υπάρχουν. Πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη περίοδο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ανοίξει πρέπει να είναι τα σχολεία, γιατί βλέπουμε ότι επηρεάζουν και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το σχολείο σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι απλώς ένας χώρος εκμάθησης. Έχει να κάνει και κοινωνικοποίηση, έχει να κάνει με το πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τη θέση του στο καινούριο περιβάλλον, έχει να κάνει με το πώς μιμείται τους φίλους του και τον δάσκαλό του ή τον νηπιαγωγό του. Είναι πολύπλοκο. Και ξέρετε, εδώ μιλάει ο γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μίλησε για χάσμα γενεών μεταξύ, μάλλον χάσμα μαθητών μεταξύ αυτών των σχολείων που λειτουργούν και σε αυτά που δεν λειτουργούν. Και εμείς, τα δικά μας τα παιδιά συναγωνίζονται στους συνομήλικούς τους της Ευρώπης, όπου τα σχολεία είναι ανοιχτά. Πάντως, σε ό,τι αφορά το μοντέλο της τηλεκπαίδευσης, αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε είναι ότι υπήρχε και εναλλακτικός τρόπος, ίσως πιο διαδραστικός. Εντός εισαγωγικών το θέτω αυτό. Διότι το να γίνεται μια παράδοση για 6-8 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες διαρκεί, με το παιδί, είπαμε, να αποτελεί παθητικό δέκτη, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ εστιάζω λίγο στα πολύ μικρά παιδιά, γιατί υπάρχει όντως μεγάλο θέμα όσον αφορά την έκθεση της οθόνης. Φανταστείτε, η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία μιλάει για 30 λεπτά σε αυτές τις ηλικίες. Εμείς σταθερά, όλα τα κέντρα στην Ευρώπη, σε αυτό το θέμα όσον αφορά το χρόνο οθόνης, έχουμε και θα έχουμε τη σταθερή μας αυτή άποψη. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αν αυτό το πράγμα δεν σταματήσει, πρέπει να ελπίζουμε ότι θα σταματήσει όλη αυτή η ιστορία και να ξεκινήσουν άμεσα τα σχολεία, γιατί και εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν θα έχουμε και τα παιδιά θα εξοικειωθούν στην οθόνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το τρίτο και βασικότερο, εγώ προσωπικά έχω μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο αυτό το είδος εκπαίδευσης έχει αποτέλεσμα, ειδικά στα παιδιά του πρώην νήπιου και του νήπιου ή των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Εάν ήταν να δώσετε μία συμβουλή στους γονείς, ποια θα ήταν αυτή? Η συμβουλή μου στους γονείς όσον αφορά την εκπαίδευση είναι να πλέον αναλάβουν οι ίδιοι την εκπαίδευση των παιδιών τους, να μπουν στη διαδικασία, ειδικά σε αυτές τις μικρές ηλικίες, να μάθουν τα παιδιά τους τα βασικά πράγματα.
Επίσης, να ξεκινήσουν να δίνουν ερεθίσματα από τη φύση κατά βάση. Δηλαδή, να βγαίνουν προς τα έξω, να περπατούν με τα παιδιά τους, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μην χάσουν τα ερεθίσματα από τη ζωή την πραγματική. Και σε κάθε περίπτωση, και είτε σε μικρότερα παιδιά, είτε και σε μεγαλύτερα, και αυτός είναι ένας βασικός κανόνας για μας, είναι να μην ξενυχτούν τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά, οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι, 15, 17, 7, έτσι, αναλόγως την ηλικία του, αλλά συγγνώμη, σε οποιαδήποτε ηλικία, θα πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται τουλάχιστον 8 ώρες σε ένα δημιουργικό και ένα παραγωγικό ύπνο. Εάν αυτό το πράγμα δεν γίνει, τότε φοβάμαι ότι τα παιδιά αυτά θα μπουν σε μια τροχιά κατάχρηση του διαδικτύου, όπου πλέον μιλάμε για εξάρτηση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκεί οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ήδη έχουμε στη γραμμή βοήθειας το 210-676-86, το Ποινικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, αύξηση κλήσεων που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την εξάρτηση από το διαδίκτυο, αλλά και με δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται και όπως είναι το sexting. Και η διαδικτυακή παρενόχληση δεν εμφανίζεται οξυμένη, δεν παρατηρείται μια αύξηση από τον περασμένο Μάρτιο κιόλας. Μεγάλη αύξηση. Μάλιστα η Ίντερπολ ανακοίνωσε ότι έχουν αυξηθεί δραματικά τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με την παιδική πορνογραφία και με την παιδική κακοποίηση μέσω αυτού. Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε περισσότερο κόσμο στο διαδίκτυο, έχουμε μικρότερα παιδιά στο μέσο. Και προφανώς, όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν. Άρα λοιπόν, οι κανόνες που λέμε, που λέγαμε, λέμε και θα λέμε, σαν κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, είναι οι ίδιοι. Όσο μπορούμε λοιπόν τα παιδιά λιγότερο χρόνο στην οθόνη, όσο μπορούμε να βάζουμε τα παιδιά σε πραγματικές δραστηριότητες, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία οι γονείς να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά, να διαβάσουν παραμύθια σε μικρότερες ηλικίες, ποίηματα, να μιλήσουν λίγο για φιλόσοφους, να μιλήσουν λίγο... Να ασχοληθούν επί της ουσίας. Επί της ουσίας, ναι. Δεν είναι η λογική τώρα της απαγόρευσης και του αυστηρού πλαίσιου, δεν έχει νόημα. Και αυτό που, γιατί δεν μπορεί και το παιδί να κάνει κάτι άλλο, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που επιμένω και το λέω δεύτερη φορά, είναι να τα παιδιά να έχουν ποιοτικό ύπνο. Δηλαδή να κοιμούνται πάνω από 8 ώρες και να κοιμούνται από τις 10 ή μέχρι τις 8, είπα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Να μην ξενυχτούν δηλαδή παίζοντας παιχνίδι. Είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να συμβεί σε αυτές τις ηλικίες. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι γονείς απόψε σας άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.